Αποκλειστικά στην εκπομπή μας ο πατέρας της 24χρονης Ερατούς που φέρεται να τη σκότωσε ο ενδιαστάσης σύζυγός της. Μετά το οικογενειακό δράμα της Μυτιλίνης, ο παππούς πήρε την επιμέλεια της δίχρονης εγγονής του. Κοντά μας από την ευλογημένη εξορία του Αϊστράτη των 270 κατοίκων, η δήμαρχος του 100%. Η 32χρονη νηπιαγωγός Μαρία Κακαλή ήταν η μοναδική υποψήφια και εξελέγει παμψηφή δήμαρχος. Δείτε σήμερα, ασύλληπτη τραγωδία στην άσφαλτο. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανές στη Μυτιλίνη. Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας. Όλο το ρεπορτάζ. Ζωντανή σύνδεση. Μαζί μας ένα ζευγάρι που έχει μόνιμα ανοιχτή την αγκαλιά του για τα παιδιά. Ο Γιάννης και η Γιώτα, παρόλο που έχουν αποκτήσει βιολογικά παιδιά, έγιναν ανάδοχοι γονείς και φιλοξενούν στη ζεστή φωλιά του σπιτικού τους παιδάκια που έχουν ανάγκη από στοργή και αγάπη. Μικρή Μαρία είναι άλλο ένα θαύμα. Εγώ έχω άλλο ένα όνειρο, ότι θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου και θα τις ξαναδώ, κοπέλες, για να τους εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και να τους πω ένα ευχαριστώ για όλα αυτά που μου δώσανε και που με κάνανε καλύτερο άνθρωπο. Μαζί μας ο μεγάλος νικητής του MasterChef, Μανώλης Αρής. Μοιράζεται τα μαγειρικά ταξίδια του από την Πάρο στο Άμστερνταμ, μας μιλά για τον έρωτά του με τη μικρή Ολλανδέζα του και τα επαγγελματικά του όνειρα. Παραπονώ μου, παραπονώ μου, κρύο και πρώτο μου. Τώρα σου κάνω τον εαυτό μου, έχεις το λόγο μου. Καλό, καλό μεσημέρι. Θέλω το πρώτο πολιτικό σχόλιο της μέρας από τον Κυρνίκο μου. Κυρνίκο, πώς τα δες τα θέματα των εκλογών? Με θαλασσάκι σε βλέπω σήμερα. Μοβάκι την Πέμπτη, θαλασσάκι σήμερα. Δεν μ' αρέσεις. Εγώ είμαι ευχαριστημένος πάντως. Εσύ, Κυρνίκο μου, με τη Φόφη όλα καλά. Δόξα σου Θεός. Ούτε πέσαμε, ούτε ανεβήκαμε, τίποτα. Τίποτα, εκεί πέρα μείναμε. Αλλά είμαστε μια σταθερή αξία. Ο δήμαρχό μας βγήκε. Α, ναι, Κυρνίκο μου, δηλαδή επιτυχία και στο δήμαρχο εσύ. Στο δήμαρχο, ναι. Είδες, Γιώργο. Εγώ, Κυρνίκο μου, έβαλα τη στολή των εκλογών. Όλες με λευκό βγήκανε. Λέω, δεν βγαίνω κι εγώ σήμερα. Μία έβαλε το κίτρινο και ο άντρας της βγαίνει, δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Μπακογιάννης. Θα το βάλω αύριο, λέω, το κίτρινο. Μάλιστα. Να μοιράσω, να είμαι με όλες καλά. Γιατί εμείς δεν πρέπει να δείχνουμε το χρώμα μας, Κυρνίκο. Όχι πολύ. Γι' αυτό το λευκό και το κίτρινο ήταν χρώματα που παίξανε πολύ. Εσύ εγώ θαλασσάκι σήμερα το δείχνεις, Κυρνίκο. Δεν ξέρω, είναι σαν να βγήκες χαρούμενος. Κότα το έβαζα το πρωί, το σκέφτηκα. Ο Τσίπρας δεν είναι στην κυβέρνηση. Να τα λέω αυτά, έτσι δεν είναι? Χάρη, πώς τον βλέπεις εσύ? Είμαι... Σένιος. Σένιος. Η Δώρα θαλασσί. Δώρα, σε πιάνω και σένα τυχαίο, σήμερα. Τυχαίο, τυχαίο, εντελώς τυχαίο. Εντελώς τυχαίο. Εδώ πρέπει να κάνεις ένα γκάλο. Ποιος από το κοινό δεν είναι ευχαριστημένος σήμερα? Γιατί βλέπω παντού χαμόγελα. Α, ναι, ποιος δεν είναι ευχαριστημένος σήμερα? Εσύ βάλε μικρόφωνο που βάλες το ροζάκι, πάρε ένα μικρόφωνο. Λέω, πολλά το ροζ είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά από μέσα έχω τα που χρωματίζω. Είμαι ανάμεικτη, ανάμεικτη. Μισή θαλασσί, μισή ροζάτη. Άρα είσαι με όλα καλά. Νομαρχιακές, κοινοτικές. Τέσσερις φορές μπήκα και ψήφισα στο παραβάν. Μία, ναι. Εγώ είχα και κοινότητα. Έτσι. Και δήμο και κοινότητα. Μπες βγες. Στα χωριά, ναι. Της κοινότητας, παιδιά, ψήφισα κουτουρού. Μα το Θεό, δεν ήξερα ότι είχαμε και κοινότητα εκεί που ψηφίζω. Στα χωριά, ναι. Και λέω δύο. Τι μ' αρέσει πιο πολύ που δεν μπορώ να το πω? Αυτό σαν τίτλο, λέω, έξυπνο ήταν ο άνθρωπο για να πει αυτόν τον τίτλο. Και ψήφισε αυτό. Ωραία. Εντάξει. Τι ωραία που ψήφισα, ντροπή μα. Λοιπόν, Σπύρο μου, ροζάκι κι εσύ. Ναι, αλλά φοράω μπλε παντελόνι. Δεν μου τα λέτε καλά. Προσπαθώ να είμαι σε σωστέ αποχρώσει. Του ροζ. Του γκρι. Εμεί πάντω μοιράζουμε το σπόρο τη αλήθεια και τον μοιράσαμε στη Χαλκίδα και έγινε πανικό. Πανικό. Σε μαγαζιά. Γιατί και η Σταυρούλα είναι μεγάλη φίρμα. Σταυρούλα Γιωβανάκη. Γιωβανάκη. Γιατί εκτό από το ότι έχει το χαριστικό παζάρι, την αγαπάει όλο ο κόσμο εκεί στη Χαλκίδα. Και με τη Σταυρούλα, τη Βέσπα και αυτά, πήγαμε, μοιράσαμε σπόρο. Θα τα δούμε, τηλεθεατέ. Όμω, να στείλω την αγάπη μου στην Κατερίνα Μάλι.
Ελληνίδα που μένει στη Γαλλία, μας αγαπά πάρα πολύ. Άκου τώρα Γιώργο Καραϊβάς, ποιος αγαπά. Έχει φέρει δώρο για μένα. Εντάξει, η γυναίκα σου λέει παρουσιάστρα, πρέπει κάνε σπα. Για τον Κυρνίκο. Να το το δώρο, δεν λέει ψέματα. Να το. Και δώρο ο Κυρνίκος από την Κατερίνα. Και ποιος άλλος βρε Καραϊβάς, πες αλήθεια. Δεν πάει το ο Καλιακμάνης. Ορίστε. Τα έχει πέρασε. Γελάς. Και ο Καλιακμάνης δώρο από την Κατερίνα. Το βλέπω ευρωβουλευτή τον Καλιακμάνη. Ναι. Εγώ τον βλέπω να κατεβαίνει τώρα ως ο Νούπο. 30 Ιούνιου ή πρώτη εβδομάδα, πρώτη Κυριακή του Ιουλίου. Καλιακμάνης. Γέννησε στην Νοτιοανατολική Αττική, αλλά... Λοιπόν, τώρα, να πω το εξής. Να στείλω και την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Μας βλέπω στην Παλαιστίνη. Πόπο. Μου κάνατε συντροφιά και μου κάνετε καθημερινά, η Καλλιόπη, δεν θέλω να πω το επίθετό της, εδώ, στην εξωτικότατη Παλαιστίνη. Πάρα πολύ έτσι, τη στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Καλλιόπη, ελπίζω να είσαι καλά, να περνάς καλά εκεί στην Παλαιστίνη και όλα να πηγαίνουν έτσι όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Λοιπόν, πλούσια τώρα, η θεματολογία της ημέρας. Έτσι, τώρα θέλω να πω το εξής, επειδή τα θέματα είναι πολλά. Υπάρχει, έχουμε και τους βουλευτές πρώτους σε Σταυρού, θα τους δούμε σε λίγο στους τηλεθεατές. Να πούμε ότι για μένα ήταν αναμενόμενο και θα το πω του Κυπουρόπουλου αυτή η μεγάλη νίκη, γιατί πραγματικά μιλάμε για μεγάλη νίκη του Στέλιου. Θα τον έχουμε και αύριο κοντά μας εδώ στην εκπομπή. Πρόσωπο και τον έχουμε φιλοξενήσει. Πρέπει να ανάψει και μια λαμπάδα ο Στέλιος, ο συμπαθέστατος Στέλιος, και στον Πολάκη. Ναι. Νομίζω ότι πολλοί ψήφισαν καταψηφίζοντας έτσι τη στάση Πολάκη. Εγώ νομίζω. Έτσι είναι, έτσι. Δική μου εκτίμηση είναι. Πολλοί τηλεθεατές. Χωρίς να παραβλέπουν. Φίλη μου από τη Σύφνο που είπε να του δώσεις ένα μεγάλο φιλί και τον ψήφισα με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη, γιατί έδωσε έναν δίκαιο αγώνα. Ανεξάρτητα αν ήταν σε αυτό το κόμμα ή όχι, και θέλω να το πω. Χωρίς να παραβλέπουμε και την αξιοπρέπειά του, τη μόρφωσή του, την παιδεία του, βέβαια, τον πολιτισμό του. Τον αγώνα έτσι, του. Συστατικά στοιχεία τα οποία πραγματικά νομίζω ότι τον ξεχωρίζουν και τον διακρίνουν. Και βέβαια ζήναμο. Και αν κάτι κέρδισε αυτή τη στιγμή η ελληνική πολιτική αλλά και η Ευρωπαϊκή Βουλή είναι τον... Γι' αυτό το λέω. Ο Κυπουρόπουλος είναι έτσι ένα δείγμα της εικόνας και των ανθρώπων που θέλει ο κόσμος να βάλει μέσα και στην Ευρώπη αλλά και στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οπότε οι άνθρωποι που ηγούνται κομμάτων θα πρέπει να βγουν από φιλοδοξίες, ματαιοδοξίες και πολλά άλλα και να επιλέξουν στους συνδυασμούς τους ανθρώπους που ο κόσμος έχει αγαπήσει πραγματικά. Και αυτή εδώ η εκπομπή έχει αναδείξει πολλούς τέτοιους πρωταγωνιστές ζωής, Γιώργο. Και άλλους έχει αγαπήσει, οι οποίοι όμως δεν έχουν αυτά που είπαμε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Στέλιου. Ναι, έτσι, άλλο όμως, αλλά άλλο. Εδώ μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο με παιδεία, από τα παιδικά του χρόνια, δίνει το παρόν, πρωτεργάτης, πρώτος, πρωταγωνιστής, σε πάρα πάρα πολλά κομμάτια της ζωής. Τώρα, θα επανέλθουμε σε αυτό σε λίγο, επειδή όμως σε απευθεία σύνδεση είμαστε με τον Γιάννη Τοσινάνη στην Μυτιλίνη και επειδή δύο θέματα της επικαιρότητας είναι εκεί, χτυπάει η καρδιά, θέλω να δώσουμε το λόγο κατευθείαν στο Γιάννη Τοσινάνη. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Μυτιλίνη, την συνεφιασμένη λίγο Μυτιλίνη. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε για τα δύο σημαντικότατα αυτά θέματα που έχουμε, θα αναφερθώ λίγο, επέτρεψέ μου, σε αυτό που είπες, ότι πήγε σε τέσσερα παραπάνω. Θεωρώ ελίαν επίοικος το χαρακτηρισμό που θα σας πω, η λυθιότητα να βάλουν τέσσερα παραπάνω, εντάξει, τέσσερις κάλπες. Πες μας τώρα λοιπόν εν συντομία, έμπαινες στη μία, έβγαινες, πήγαινες στην κάλπη, χτύπησες, έμπαινες στο άλλο παραπάνω, έκανες τη... Εγώ μπήκα σε ένα παραπάνω, έβγαλα τα τέσσερα χαρτάκια, τα έδωσα και τα βάλανε. Και τέλειωσα σε δύο λεπτάκια. Είχαν κάποια γεροντάκια, κάποιους ανθρώπους 90 χρονών, να προσπαθούν με τα πείνα να τους βάλουν από το ένα παραβάν, μετά από 15 λεπτά να πάει να ψηφίσει, να πάει στο δεύτερο παραβάν. Τρώγανε μία ώρα. Γι' αυτό είχα κάνει την πρόβλεψη ότι σε πολλά εκλογικά τμήματα σε όλη την Ελλάδα θα παραμείνουν και μετά σε 7 όπως και έγινε, για να ψηφίζει ο κόσμος. Δηλαδή, πιανού φαϊνή ιδέα ήταν να γίνουν 4 παραβάν. Για ποιο λόγο? Για να έχουν σουξέ τα παραβάν. Μάλλον για λιαλιά. Αν έμπαινες όμως, Γιάννη μου, η γυναίκα έμπαινε, ήξερες ότι είναι γυμνή, έβλεπες πόδι, άλλαζε ρουχαλάκι και έβγαινε, θα σ' άρεσε το παραβάν. Για την ψύχο δεν σ' άρεσε το παραβάν. Που δυο λεπτάκια, ένα παραβάν, να έμπαινα κι εγώ μέσα, ένας θα έμπαινε. Θα έβγαινε και θα πει να ψήφιζε. Ένας, αλλά εσύ θα σήκωνες το κεφαλάκι να δεις το διπλανό. Αν θέλαν τη διαδικασία όμως να ξαναπάει πάλι να βγει.